Έχοντα αφήσει μια, σε αρκετά θερμό κλίμα τη συζήτηση με τους ανθρώπους κλειδί στις πλατφόρμες και στα κανάλια, περνάμε στους, ε, στους παραγωγούς, εκείνους που αποτελούν το χρυσό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο δημιουργό και στο να φτάσει αυτή η σειρά στα κανάλια και στο θεατή. Ε, μαζί μας έχουμε το Διονύση Σαμιώτη, να πούμε ότι είναι τη Stan Will Production <ΣΣΣΣ> τώρα, αλλά έχει τόσε δεκαετίε παραγωγή και εμπειρία στι πλάτε του και τόσε μεγάλε επιτυχίε και στον κινηματογράφο. <ΣΣΣ> Θα πω έτσι, πολύ ε, ξέρει ε, τα γνωστά, δηλαδή το, την πολιτική κουζίνα μέχρι την ευτυχία κλπ. Ε, ε, αλλά και ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικέ σειρέ. Και πάλι ενδεικτικά τα καλύτερα μα χρόνια στην ΕΡΤ ε, είναι δική σου παραγωγή Διονύση, 42 βαθμοί Κελσίου τη Κοσμοτέ TV. Και αυτή την εποχή είσαι στα γυρίσματα της φόνης σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ωραία. Δίπλα του η Φένια Κοσοβίτσα, Blonde Productions. Τι, τι να πρωτοπεί κανεί για τη Φένια πάλι. Ε, πάνω από 30 μεγάλου μήκου ελληνικές ταινίε και νομίζω ακόμα 20 συμμετοχές σε συμπαραγωγές. Ε, αρκετά ντοκιμαντέρ και τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικές σειρέ. Ε, και Κοσμοτέ και Apple TV. Εσύ έχεις ανοίξει τα πανιά σου έτσι κι αλλιώς προς εξωτερικό. Ε, και θα να αναφερθώ στο έτερος εγώ που σήμερα έχει και την πρεμιέρα του πρώτου επεισοδίου και ήταν sold out από την πρώτη μέρα. Άκουγα συνεχώ στα, στα tickets του, του φεστιβάλ. Ε, Τι χαμένε ψυχέ, έτσι απλά για να δώσω ένα στίγμα. Και θα μα πει αν θε και τι ετοιμάζει με τον Τζόρτζι Γρηγοράκη στη συνέχεια από ό,τι έχω ακούσει. Αν θε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα ξανα... ξαναμαζεύτηκε. Μαζεύομαι κι εγώ. Ε, <laughs> η δίπλα, δίπλα μου είναι η Ιωάννα Δάβη, ε, διευθύνων σύμβουλο τη Indigo View Productions. Νομίζω ότι το νησί άλλαξε το ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο έτσι κι αλλιώ. Ε, δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι η υπογραφή σου φέρει μεγάλε επιτυχίε. Ε, και επίση και το κομμάτα κεδράκι. είχε και αυτό τη δική του, το δικό του στίγμα. Και περιμένουμε τον Πλασιέ, αν δεν κάνω λάθο, αλλά και κινηματογραφικά το ξανασταυρώνεται πάλι σε σκηνοθεσία Θοδωρή Παπαδουλάκη και στο, 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 στο μυθιστόρμα του Καζαντζάκη. Ε, έχω αφήσει τον Μάρκο χολέβο για το τέλο, γιατί ίσω είναι και πιο σημαντικό στο πάνελ από την άποψη ότι, όπω λέει η Φένια, κάποιο πρέπει να δίνει τα χρήματα όμω. Πολύ ωραία τα συζητάμε στη θεωρία. Και επειδή ευνηδιάστηκα με, με την, αλλαγή τη Fos Production, γιατί από, από, την αρχή κατάλαβα ότι έχει έρθει με επιθετικέ διαθέσει και δεν προλάβες να κάνει ερώτηση, οπότε θέλει να έρθει να τα πει. Θέλω να συστηθεί εσύ στο, στο, κοινό και να ξεκινήσεις μάλιστα γιατί, γιατί ανέβηκε στο πάνελ έτσι, ε, δυναμικά. Γιατί αυτά που. Και γεια σα, είμαι ο Στέλιο Κουτιώνη, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλο και ο βασικό παραγωγός τη εταιρεία. Ε, αυτά που άκουσα πριν, που ήθελα να κάνω κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει και πάνω στην ερώτηση τη Φένια, ε, ήθελα να πω κάποια πράγματα γιατί είμαστε μια εταιρεία και εγώ, σαν παραγωγό, που επενδύει πάρα πολύ στο content εδώ και πολλά χρόνια. Ωραία. Και είμαστε τελείω μόνοι και αβοήθητοι. Αυτό έχει να κάνει και με τα κανάλια και φυσικά με το κέντρο ή το όποιο είναι. Γι' αυτό. Σε πειράζω και μάλιστα αυτό ήθελα να πω, ότι όλοι μπορεί να έχουμε τι καλύτερε διαθέσει, αλλά πρέπει να δούμε και το πρακτικό αντίκρισμα του πώ μπορούμε να, να, να κάνουμε βήματα μπροστά. Και εκτιμώ πάρα πολύ ότι έχει έρθει για να κάνει τι συγκεκριμένε τοποθετήσει και ερωτήσει. Ε, Όπω υπάφερε τελευταίο τον Μάρκο Τοχολέβα, που είναι ο πρόεδρο του, ε, του, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Εμεί τον γνωρίζουμε αρχικά ω σκηνοθέτη ταινιών και ντοκιμαντέρ και πολλών τηλεοπτικών ταινιών. Ήταν καθηγητή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει, έχει, έχει πιάσει όλε τι πτυχέ του σινεμά και το λίγο πολύ. Και τώρα βρίσκεται σε μια πολύ κομβική θέση για να στηρίξει το ελληνικό σινεμά στο τέλο. Και επίση θέλω να ξεκινήσω και λίγο από σένα, Μάρκο, γιατί. Ε, κάνουμε μια συζήτηση στο μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της χώρας, το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει τον κινηματογράφο ε, στο ακρόνιμό του και είμαστε σε μια συζήτηση για τη μικρή οθόνη. Αλλάξανε τα πράγματα πολύ. Είναι έτοιμο και το κέντρο να στηρίξει δυναμικά όλους αυτούς τους ανθρώπους που πασχίζουν να, να βγάλουν αυτό το ποιοτικό περιεχόμενο που όλοι λέμε στη θεωρία. Καταρχήν, εγώ πάντα πίστευα και σαν σκηνοθέτη ότι το μέγεθο τη οθόνη είναι ένας δευτερεύον παράγων. Αν θα είναι μικρή ή μεγάλη. Το, το τι θέλει να εκφράσει με τη δουλειά που καλείσαι να κάνει και να υπηρετήσει ε, μπορεί να προβληθεί σε μικρή ή σε μεγάλη οθόνη. Έτσι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και βέβαια, αντιλαμβάνομαι γιατί. Συγγνώμη που θα κάνω αυτή τη μικρή παρένθεση, αλλά τη θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμη και κρίσιμη για την ανάπτυξη των σκέψεών μα. Αν ανοίξει μια Αμερικάνικη εγκυκλοπαίδεια κινηματογράφου, το είπα και στη δράμα αυτό, θα δει ότι οι Αμερικάνοι ισχυρίζονται ότι ο κινηματογράφο ανακαλύφθηκε όταν ο Έντισον μπόρεσε να καταγράψει μια κίνηση και να την παράγει στο κοινοτοσκόπιο που την έβλεπε ένα άνθρωπο οι Ευρωπαίοι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού θεωρήσαμε ότι ο κινηματογράφο ξεκίνησε όταν οι Λιμιάρ μπόρεσαν να καταγράψουν μια κίνηση και να την παίξουν μια αίθουσα και να τη δουν πολλοί άνθρωποι. Άρα δέσαμε το κινηματογράφο με τη μεγάλη οθόνη, με τη λογική και τη κοινωνική διάσταση που έχει και πολύ σωστά το κάναμε. Αλλά οι Αμερικάνοι από την άλλη μεριά που αφήσαν αυτό τον παράγοντα και είπαν αρκεί να φτάνει σε έναν θεατή, ανέπτυξαν όλη τη τεχνολογία, όλα τα μέσα Διεύρυναν πολλέ φορέ τι δυνατότητε διανομή μια ταινία που είχε σαν στόχο να φτάσει στην αίθουσα μέσα από το DVD, μέσα από το VHS παλιότερα, μέσα από τι λέσκε που μπορούσε να είναι δανειστική σε κόπχε σε κάποιε χώρε, 16 Άρες. Δηλαδή, υπήρξε ένα σύστημα το οποίο έφτασε στην πλατφόρμα που πάλι είναι αυτή η αρχή. Μπορεί και μόνο σου να το δει. Άρα, η έννοια του κινηματογράφου αδιάλειπτα μέσα στον χρόνο. Ε, δεν έχει σχέση με το αν θα προβάλλεται σε μεγάλη, σε μικρή οθόνη, αν θα προβάλλεται αποσπασματικά, όπω είπα στην αρχή, ότι και όταν ξεκίνησε το σινεμά, μικρέ ταινιούλε ήταν, και μάλιστα πολλέ φορέ με τον ίδιο πρωτοκονιστή, κάτι σαν ένα φόρμα σειρά. Λοιπόν, επομένω αυτό ο διαχωρισμό ήταν επόμενο ότι θα πέσει κάποια στιγμή. Σε άλλε χώρε ήταν πιο έντονο, όπω ήταν η Ελλάδα. Άμα κάνει ε, ε, τηλεόραση, δεν είσαι ικανό για να κάνει σινεμά και το αντίστροφο σε άλλε δεκαετίε του 80 και... Όλα αυτά έχουν τελειώσει. Και ευτυχώ το αντιλαμβανόμαστε και είναι πολύ καλό ότι το φεστιβάλ, που είναι ο χώρο ακριβώ που πρέπει να γίνονται οι ζυμώσει στο επίπεδο το καλλιτεχνικό και το επαγγελματικό, ανοίγει το διάλογο πάνω σε αυτό. Με τη συνδρομή και του κέντρου. Γιατί πιστεύω ότι και το κέντρο πρέπει να αντιλαμβάνεται και να προσανατολίζεται σε αυτά τα νέα δεδομένα, που στην ουσία ε, ε, αλλάζουν διαρκώ και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα συμβαίνει σε τέσσερα χρόνια, έτσι. Σύμφωνο. Και πώ θα επιζήσει η αίθουσα και για να απαντήσω στην κυρία ερώτηση σου, ναι, σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε αυτό το διοικητικό συμβούλιο και δούλεψε πάνω στο πώ θα γίνει ένα σύστημα κανονισμών, κριτηρίων, εγκρίσεων κλπ. Είχε βάλει με στη συζήτηση τι θα γίνει για αυτό το νέο είδο που είναι οι σειρέ που ξαφνικά όλοι ξαναθυμόμαστε τη λέξη με κινηματογραφική κατεύθυνση, με κινηματογραφική ποιότητα, με κινηματογραφικού συντελεστέ. Δηλαδή, ποια τηλεόραση όταν το 90% αυτού που θεωρείται ας το πούμε έτσι τώρα λίγο καθυπερβολή ποιοτικό, θα έχει μέσω σαν ένα προσθετικό κινηματογράφος. Και έτσι... Ε, Εντάξει, προσπαθώντα... δεν είμαστε σε ανταγωνισμό. Όχι, προσπαθώντας... Είναι καλό το ότι υπάρχουν κριτήρια και μπαίνει τόσο ταλέντο... Έχει ναι, όσμος είναι. Οσμούς. σπάει το φορμά. Δηλαδή, κα, κάπως ε, ε, έχει μεγάλη πλάκα γιατί λέμε ότι θα, ε, ζωγραφίζουμε έξω από το κουτί. Είναι ο αγγλισμός ενώ κουτί έλεγε πάντα ο Έλληνα στην τηλεόραση. Αλλά τώρα ε, μπορούν να γίνουν να σημαντικά πράγματα τα οποία θα βρουν έναν άλλο τρόπο να φτάσουν στο κοινό του. Ναι. Για θέλω να, να κλείσω. Συγγνώμη, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. το ξέρω, αλλά ήθελα να κάνω αυτή την εισαγωγή, επιτρέψτε <laughs> μου. Ε, γι' αυτό, όπω έλεγα, από την πρώτη στιγμή προσπαθούσαμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα δώσουμε αυτό το σήμα σαν κέντρο κινηματογράφου και ευτυχώ τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψη έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε και σε πειραματικά προγράμματα. Έτσι, να ξεφύγουμε από το στενό ορισμό, το νομικό πλαίσιο και όλα αυτά. Και ναι, ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ε, θα χρηματοδοτεί το development. Μάλιστα. Τηλεοπτικό πάρα... κέντρο. Και πάλι, και πάλι βγαίνει προ. Συρών σειρών που έχουν διεθνέ ενδιαφέρον και διεθνή δυναμική. Έτσι. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί και μακάρι μετά να υπάρχουν και τα χρήματα και οι δυνατότητε να μπούμε και στη χρηματοδότηση όπω κάνει το αντίστοιχο γαλλικό και άλλα κέντρα κινηματογράφου στην Ευρώπη. Άρα και το κέντρο του ενδιαφέρει η εξωστρέφεια και η ανάγκη για ένα διεθνέ κοινό. Ωραία. Ε, νομίζω αυτό το έχει δείξει Ωραία. ήδη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Φένια μου, εμεί γνωρίζουμε ότι έχει κάνει χιλιόμετρα ω κινηματογραφικό παραγωγό και κάποια στιγμή αποφάσισε να ασχοληθεί και, και, με τη μικρή οθόνη. Πε μα γιατί πρώτα απ' όλα. Γιατί πολύ, θα, θα ακούσω και πολύ ε, ε okay, το να μου πει ότι ξέρει κάτι και από εκεί είναι τα χρήματα ή από εκεί είναι πιο εύκολο να, να κάνω κάτι. Είσαι τόσο λάθο πολύ. Είμαι τόσο λάθο. Πες μου τα λοιπόν. Γιατί έκανε αυτό και με ποια κριτήρια, κριτήρια έβαλε στον εαυτό σου για να ασχοληθεί με κάτι σε εισαγωγικά τηλεοπτικό. Okay. Καταρχήν αγαπώ τις σειρέ από τότε που αγαπώ το σινεμά. Για μένα είναι το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή, έχω δει σε VHS το Six Fin Tunders, από το βίντεο Κλαμπ εκεί στην Κατεχάκη, το The Shield, ε, το «Σοπράνος» ε, και φυσικά το The Wire που εκεί κόπηκα. Εντάξει, είπα, τελείωσε. ας πούμε, έκλεισα. Ε, άρα πάντα είχα στο μυαλό μου. Αλλά το timing ήταν εντελώ λάθο. Δηλαδή, ποιο να άκουγε. Όπω το ούτε θυμάμαι τώρα, 2003, 2004 κτλ., ότι πάμε να κάνουμε μια τέτοια σειρά στην Ελλάδα. Δεν ήξερα ούτε καν από πού να αρχίσω, σε ποιο να το πω. Το λέγαμε μεταξύ μα, νομίζω, με τη φίλη μου την Κατερίνα Κακλαμάνη που είναι εδώ. <laughs> ε, λοιπόν, ε, και στη συνέχεια, ε, το 2018, οπότε πάντα το είχα στο μυαλό μου, ξέρει, αιμονή, 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 2018. Μετά το ταινία «Έτερος Εγώ πήγα στο Σωτήρι, στο Τζαφούλια, που ελπίζω να είναι εδώ και να μ' ακούει, και του είπα, αντί να κάνουμε μία επόμενη ταινία, πάμε να κάνουμε μία σειρά. Τι να κάνουμε, τον έτερο σειρά. Ωραία, πάμε παρακάτω, γράφει τα σενάρια, και πραγματικά βρίσκεται ένα. Ε, γενναίο ε, κανάλι και στέλεχος, ο Δημήτρης ο Μιχαλάκης δεν είναι στέλεχος, είναι CEO άνθρωπος, <laughs> ο οποίος ε, δεν ξέρω πώς έγινε, μας εμπιστεύθηκε και είπε πάμε ε, και πήγαμε. Και έγινε ε, το «Έτερος Εγώ» που τώρα είναι η τρίτη σεζόν του και είμαι πολύ χαρούμενη που έκανα το πρώτο original content για την COSMOTE TV ε, και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω και άλλα πράγματα. Οπότε το κριτήριό σου είναι πάλι μια ιδέα, ένα σενάριο, ένα σκηνοθέτη που εμπιστεύεσαι, είναι το δικό σου ένστικτο. Ναι, κάτι από όλα αυτά μαζί. Mm. Ε, αλλά γενικότερα δεν είμαι κάποιο ο οποίο θα πέσει με τα μούτρα. Δηλαδή, προτιμώ να κάτσω και να περιμένω να σκεφτούμε, είτε ας πούμε, την επόμενη ιδέα, ξέρω εγώ, του Σωτήρη. Δεν πειράζει, μα πάρει και ένα χρόνο όταν, όταν αυτό. Η Ιωάννα, εσύ με το νησί ανέβασε στο, το πύχη και τόσο στο καλλιτεχνικό όσο και στο εμπορικό στοίχημα. Ακούστηκε από διάφορου ε, 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 η αγωνία, η ε, πολύ, ε, νομίζω, σωστή ότι όταν θα πάμε να, ε, να ανταγωνιστούμε κιόλας σειρέ του εξωτερικού που έχουν ένα production value συγκεκριμένο mm. πρέπει, πρέπει και εμεί να στεκόμαστε εισαξία ε, 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 απέναντί του ή τουλάχιστον να μπορούμε να του παίξουμε σε ένα, σε, μέχρι ένα βαθμό. Ε, Πε μα ε, πώ θα μπορούσε ένα Έλληνα παραγωγό στην Ελλάδα να βοηθηθεί και να εξασφαλίσει λίγο ότι αυτή η ιδέα που έχει μπορεί να παραχθεί με ένα production value που τον. τον Καταρχήν να πω ότι όσο αφορά το που λέμε κινηματογραφικά στοιχεία, σε μια τηλεοπτική σειρά, όλο αυτό. Ε, Εμεί ξεκινήσαμε και ο Θοδωρή Παπαδουλάκη είχε κάνει δύο πολύ πετυχημένε μικρού μήκου, την Πιλάλα και το Σάμορη, οι οποίε είχαν πάρει βραβεύσει σε φεστιβάλ κινηματογράφου. Και ο, ο κόσμο τη τηλεόραση τον επέλεξε γιατί είχαν δει αυτέ τι ποιότητε και τον φέρανε μέσα. Οπότε δεν είμαστε απέναντι στην τηλεόραση. Η τηλεόραση παίρνει αυτού του ανθρώπου. Απλά είχε τον τρόπο, είχε το μπάτζετ να πει ότι εμπιστευόμαστε αυτού του δημιουργού, όπω ξανακάνει και με τον και κάτω, να του φέρει μέσα σε αυτό το, το τηλεοπτικό τοπίο και να του αφήσει ελεύθερου να κάνουν κάτι και τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά στο να μπορεί να έχει το protection value. Και αυτό που ήταν μοναδικό και που έγινε με το νησί ήταν ότι φύγαμε από το στούντιο, φύγαμε από του τέσσερι τείχου. Ενώ αρχικά ήταν σχεδιασμένο το νησί να γίνει σε ένα στούντιο. Και είπαμε, όχι, θα γυριστεί στην Κρήτη. Και αυτό μπορέσαμε και το κάναμε, γιατί η εταιρεία παραγωγή, η Indigo View, είναι based στην Κρήτη. Οπότε κάτι το οποίο ήταν εκτό έδρα, οπότε θα ήταν διπλάσιο ο προπολογισμό, μπορούσαμε να το κάνουμε με αρκετά χρήματα πάλι, γιατί έπρεπε να φέρουμε όλου του ηθοποιού γιατί η Indie έφτιαξε μια βάση παραγωγή στην Κρήτη. Ήμασταν οι πρώτοι που βάλαμε τη σημαία, και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι το πώ μπορεί να κάνει κινηματογραφικά ή καλά project, είναι θέμα development, είναι θέμα χρόνου που αφιερώνει στο σενάριο, είναι θέμα ποιου δημιουργού φέρνει on board, τι talent κάνει στα touch. Και εκεί εννοείται, και θα συμφωνήσω με τον, ε, τον κύριο Κωτιόνη σε αυτό πρέπει, εγώ νομίζω ότι είναι ρόλο των παραγωγών να επενδύουν και να κάνουν το development. Τα κανάλια έχουν έναν άλλο ρόλο, έχουν έναν, άλλο, έναν άλλον αγώνα. Το είπε και ο Κώστα ο Σούσουλα. Είναι ο χρόνο, πρέπει να έχουν το επόμενο πρόγραμμα. Και χρειαζόμαστε θεσμικού φορεί, όπω το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, να δίνουν κεφάλαια για να μπορούμε να κάνουμε develop 5 project, να τα χρηματοδοτούμε, αλλά να έχουμε τη βοήθεια και ένα από αυτά να μπορεί να βγαίνει. Γιατί τα μαθηματικά και η στατιστική είναι πολύ συγκεκριμένη με το τι προχωράει και πόσο γρήγορα προχωράει. Ε, Διονύση, εσύ μετά από όλη αυτή την εμπειρία στο σινεμά, ποια ήταν η μεγαλύτερη σου πρόκληση όταν ανέλαβε κάτι τηλεοπτικό, και ποια, τι σε εξέπληξε και ποια ήταν η μεγαλύτερη σου δυσκολία. Ναι, ε, καταρχήν ε, δεν είμαι σαν άτομο. Εδώ είμαι εκπρόσωπο μια εταιρεία όπου έχει ανθρώπου και εγώ πιστεύω στου ανθρώπου και στι ομάδε που κάνουν τι δουλειέ αυτέ. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο να κάνει τίποτα μόνο του. Ε, ξεκινήσαμε μια εταιρεία παραγωγή πριν τέσσερα χρόνια μόνο. Είμαστε ένα όμιλο που έχει παρουσία σε πάρα πολλέ χώρε. Στην Τουρκία, από την Τουρκία, στην Ινδία, κυρίω στη Μέση Ανατολή. Βγάλαμε την πρώτη μα ταινία στην Αίγυπτο που κάναμε δικιά μα παραγωγή. Ε, ξεκινάμε μια αγγλόφωνη παραγωγή. Δηλαδή, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην Ελλάδα και επειδή έχουμε τηλεοπτική παρουσία και στι προηγούμενε χώρε. Ε, στην Ελλάδα ήταν λίγο μια φυσική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, στο μυαλό μου και στο επιχειρηματικό πλάνο που κάναμε όταν ξεκινήσαμε, προτεραιότητα είχε και έχει και θα έχει το σινεμά και όχι η τηλεόραση. Και μπορώ να πω όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και επιχειρηματικά, το σινεμά είναι αυτό που θα στηρίξει και την τηλεόραση, θα βγάλει ανθρώπους που θα πάνε στη τηλεόραση και θα κάνουν καλή τηλεόραση, αλλά και θα μας, μας αφήνει δικαιώματα σε εμά, στις εταιρείε παραγωγής, που είναι για μένα το πιο σημαντικό από όλα. Οι σειρές, Οκ, okay, μπορεί να συμπληρώσουν ένα επιχειρηματικό πλάνο μια εταιρεία παραγωγή για να τη στηρίξουν τα πάγια, για να τη βοηθήσουν να έχει μια σταθερότητα στα έσοδά τη και στην πορεία τη. Αλλά για μένα αυτό είναι το συμπλήρωμα. Δεν είναι το κύριο, που είναι το σινεμά. Που οι ταινίε που έχουμε εμεί ήδη στην, στην κατοχή μα, σαν παραγωγή, είναι αυτέ που και σε μια κρίση αυριανή θα μπορούν να μα δίνουν κάποιο σταθερό έσοδο πουλώντα τε, είτε σε πλατφόρμε, είτε στην τηλεόραση, είτε οπουδήποτε αλλού. Αυτό που έγινε των πραγμάτων ε, ήταν η πανδημία. Δηλαδή, εμεί ξεκινήσαμε την ευτυχία, πέντε μήνε αφού του είχε βγει στι 4, αφού του είχε βγει στι αίθουσε, έγινε το lockdown. Είχαμε ξεκινήσει ούτω ή άλλως να στείλουμε μια ομάδα ανάπτυξη περιεχομένου, με σεναριογράφου, αναζητώντα βιβλία, αναζητώντα προτάσει. Έτσι μπήκε η... στην τηλεόραση η ζωή μας, διότι εκείνο το, εκείνο το διάστημα οι δεν λειτουργούσαν. Ε, τα μόνα που λειτουργούσαν ήταν οι τηλεοράσεις και έτσι πολλά πράγματα που αναπτύσσαμε τα εξελίξαμε να πάνε στην τηλεόραση. Είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλουμε να κάνουμε πολύ επιλεκτικές δουλειές στην τηλεόραση. Είχαμε ξεκινήσει την ανάπτυξη παραγωγής και αυτό που κάναμε είναι ότι πήραμε ένα κομμάτι από τα έσοδα της ευτυχίας και δημιουργήσαμε ένα development fund δικό μας, από το οποίο μπορέσαμε να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξη μιας βίβλου με πλειοτικό επεισόδιο, χαρακτήρες κλπ. Και, και για τα τηλεοπτικά σαν προτεραιότητα τότε, γιατί έπρεπε η εταιρεία να προχωρήσει, αλλά και για τα πολλά από αυτά τα κινηματογραφικά σχέδια που βλέπετε τώρα. Οπότε, νομίζω ήταν μια επιχειρηματική επιλογή, αναγκαία στη στιγμή, που όμως μας βγήκε σε καλό, γιατί είχαμε το χρόνο τον ποιοτικό χρόνο στο η πανδημία να κάτσουμε πολλέ ώρε με του αερογράφου κυρίω. Θυμάμαι άπειρα, Zoom, ώρε με, τη, με την Κατέρινα Τιμπή, την Όλγα τη Μαλέα, για τα καλύτερά μα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι εκεί και τότε στήθηκε το project με πολύ δυνατού χαρακτήρε και μπορεί σήμερα να έχει αυτέ τι τρει σεζόν. Άρα, ο χρόνο για μένα ήτανε, είναι η δυσκολία τώρα που επανήλθαν τα πράγματα και δεν τον έχουμε στην τηλεόραση τον χρόνο τον ποιοτικό να κάτσουμε να δουλέψουμε με όλη την ομάδα και τους συντελεστές που είναι απαραίτητοι. Να πω όμω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό όμω που λες ότι κάνατε είναι το πιο σημαντικό και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε ω παραγωγή. Να κρατάμε το IP, να βάζουμε το development, το IP να είναι δικό μα. Γιατί το IP δεν είναι η κατοχή ότι άχνε το παιδί μα. Είναι ο τρόπο να έχει έσοδα για να έχει τον χρόνο, τον χώρο και ένα financing plan να μπορεί να τροφοδοτήσει και να κάνει development το επόμενο project. Είμαστε... Οπότε Συγγνώμη, εδώ τα κανάλια, όλα, και τα κρατικά και τα ιδιωτικά, μας θεωρούν εκτελεστές παραγωγούς. Για ποιο IP μιλάμε και για ποια έξοδα development που καλύπτουν on top ε, του budget παραγωγής. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξανασυζητήσουμε τους ρόλους και να δούμε τον τρόπο, γιατί... Είμαστε ένα οικοσύστημα όπω συζητάμε. Του αγαπάμε, του χρειαζόμαστε, μα χρειάζονται. Πρέπει να βρούμε το business model το οποίο θα λειτουργήσει. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό, παραγωγή, από τη στιγμή που παίρνουν όλο το οικονομικό βάρο, είναι τα κανάλια. Και είμαστε μια πολύ μικρή αγορά. Όπω είπαμε, τα κοκκιά είναι μετρημένα. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένα από τη δική του μεριά έχει δίκιο. Γι' αυτό βάζω το θεσμικό κομμάτι μέσα στη συζήτηση. Και επίση κάτι ακόμα, γιατί υπάρχουν κονδύλια. Υπάρχει το Γιουριμάζο, υπάρχει το Creative Europe. Αλλά για να διεκδικήσει αυτά τα κονδύλια, πρέπει να έχει πουλήσει στο εξωτερικό. Πρέπει να έχει distribution. Οπότε ευτυχώ έρχεται ένα μέστρο, ευτυχώ έρχεται ένα σιωπηλό δρόμο που δημιουργεί το, τον πρόδρομο για να μπορέσει να πει: Μπορώ να διεκδικήσω development χρήματα. Που είναι πολύ σημαντικό για να κάνουμε ποιοτική δουλειά. Και να, είναι, σαν να, είναι σαν να λες θέλω να γίνω εκατομμυρίουχο και δεν έχω φράγο στην τσέπη. Είναι εύκολο να γίνει πολυεκατομμυρίουχο έχοντα ένα εκατομμύριο στην τσέπη. είναι, είναι αυτή η συζήτηση, νομίζω. Αυτό, όχι, όχι, γιατί δεν έχουμε, δεν, πρέπει να μιλήσουμε όλοι. Σε αυτό το σημείο νομίζω ότι θέλει και εσύ να επέμβει. Γιατί το θέμα είναι ότι όταν ξέρει, γίνεται μια επιτυχία. Το βλέπω και από το σινεμά. Τρέχουμε όλοι και χειροκροτάμε. Αλλά τι έχει προηγηθεί αυτή τη επιτυχία. Πώ έχει ματώσει ένα παραγωγό για να κάνει κάτι, το ξέρουμε ελάχιστοι. Οπότε νομίζω ότι κάπω πρέπει να εξετάσουμε και πρακτικά και με πολύ καθαρό βλέμμα. Ε, τι θα σα διευκόλυνε από εδώ και πέρα, τι ζητάτε. Πρώτα δύο λόγια. Ναι, ναι, ναι. Καταρχά, για όσου δεν με γνωρίζουν. Ε, δεν δρομολογήσω ποτέ έμβρασμο ε, και ζητώ συγγνώμη για όποιον ήθελε να ακούσει τον Ορέστη και ακούει εμένα. Κι ε, ε, εγώ χαριτολόγησα πριν, μην παρεξηγήσετε. Ναι, όχι, όχι. Δεν, Απλώ επειδή δεν, δεν, πολλοί δεν με γνωρίζουν. Ε, το συζητήσαμε με τον Ορέστη και επειδή τα προηγούμενα πάνελ καθυστερήσαν και είχαμε ένα ραντεβού σε 7. Κρίναμε καλύτερα να πάει Ορέστη και να ανέβω εγώ να τα πω. Ε, παρένθεση, κλείνει. Ε, λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κομμάτι IP development και όλο αυτό. Ε, το δικό μου το background είναι από τη διαφήμιση. Έκανα παραγωγή διαφήμιση από το 2008 μέχρι σήμερα, συνεχίζω. Ε, σε άλλο ρόλο βέβαια, οχι παραγωγή-παραγωγή. Οπότε εμεί έχουμε αποφασίσει να παίρνουμε από εκεί να βρίσκουμε τη χρηματοδότηση mm. και να κάνουμε develop σε project, είτε είναι ταινίε γιατί έχουμε ολοκληρώσει και μία ταινία μεγάλου μήκου ε, πρόσφατα του Γιώργου του Ζώη. Ε, πέρσι βγάλαμε τα Καλάβριτα στους κινηματογράφους με την Τάνουρ, διανομή. Ε, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε και εκεί επενδύουμε είναι ιστορίες στον κόσμο. Όχι χιλιοεπομένες, με ένα διαφορετικό τρόπο. Και αυτό είναι που τελικά θα, θα θέλει να δει ο κόσμος και αυτό που κάνει drive και να οδηγηθεί και στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ένα βασικό είναι να διαλέξεις τις ιστορίες που πρώτα αγγίζουν σε ένα και σε ικανοποιούν και μετά θα τις δημιουργήσεις με αγάπη και θα φυσικά, γιατί δεν είναι πολύ σωστά, είπε και ο Διονύσης, δεν είναι μοναχική η δουλειά, η δουλειά μας είναι από τις πιο ομαδικέ που υπάρχουν. Mm. Οπότε πρέπει να δημιουργήσει ομάδε που να μπορούν αυτό το πράγμα να το, να το υλοποιήσουν. Σε πολλέ περιπτώσει δεν πετυχαίνει αυτό, έτσι και κλίνεσαι πάντα να είσαι από πίσω και να μαζεύεις διάφορα, αλλά ε, η ουσία είναι ότι διαλέγεις την ιστορία που την γουστάρεις, την αγαπάς, βάζεις και άλλους ανθρώπους να την αγαπήσουν για να πας να την υλοποιήσεις. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της IP, ε, αυτό το πράγμα τα τελευταία έξι χρόνια δουλεύουμε στη φως. Στην αρχή μόνος μου, τώρα έχω και άλλους δέκα συνεργάτες που το κάνουμε αυτό το πράγμα και διαβάζουμε και κάνουμε evaluation σενάρια. Διαλέγουμε project, επενδύουμε σε αυτά και η λογική μας είναι να είμαστε εμείς η παραγωγή και να έχουμε την IP και τα κανάλια να είναι συμπαραγωγή. Αυτό το πετύχαμε με το Μέγκα και τον Κώστα το Σούσουλα, με το Milky Way, θα μιλήσω για το Μάιστρο μετά, που νομίζω είναι η πρώτη συμπαραγωγή σειρά που γίνεται στη χώρα. Συνεχίζουμε με την ΕΡΤ και τη Μεγάλη Χήμερα του Καραγάτσι, mm -hmm. που θα είναι και αυτό μια δική μας παραγωγή σε συνεργασία με την Blond. Ε, όπου η ΕΡΤ μπαίνει σαν συμπαραγωγός και καλύπτει ένα μέρος των χρημάτων. Κλεινόμαστε εμείς, λοιπόν, να ψάξουμε να βρούμε χρήματα εκτός από τον ΕΚΟΜΕ, και από εταιρείε του εξωτερικού. Είτε είναι η Μπέτα και ο Φέρντιναντ, είτε ο Ρίτσαρτ που δεν μίλησε καθόλου πριν, <Κι> που ήταν στη Wild Bunch, είτε είναι το Netflix, είτε είναι ο... οποιοδήποτε. Τέλο δεν έχει σημασία ποιο. Αλλά ξεκινά πάντα από την Ελλάδα. Θα βρει ένα partner στην Ελλάδα, θα το συμφωνήσει και θα πα έξω να το πουλήσει. Πριν το κάνει, ιδανικά. Έτσι είναι, Έτσι είναι και στο σινεμά. Δεν μπορείς Έτσι να είναι στο ακολουθούμε, δημιουργεί. λοιπόν, η δικιά μου στρατηγική ήταν να ακολουθήσουμε το μοντέλο του κινηματογράφου mm. και στις σειρέ. Mm. Γιατί ούτως ή άλλως έχει χιλιοποθεί. Είναι πολύ λεπτές πια οι γραμμέ και το να πείσει. Ανθρώπου που ασχολούνται πολλά χρόνια με τον κινηματογράφο να, σκηνοθετήσουν ή να δημιουργήσουν ένα project για την τηλεόραση είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Τώρα, όσον αφορά το μαέστρο, θα ήθελα πάρα πολύ να, να έχουμε την IP και να είμαστε παραγωγοί αυτή τη σειρά. Αλλά τελικά ήρθε ο Χριστόφορ μαζί με τον Μέγκα, οπότε και δεν γινόταν. Ε. Ε, αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν το αγαπήσαμε πραγματικά όπω το άξιζε και έπρεπε για να γίνει αυτό που έγινε. Και φυσικά και συμμετείχαμε και στι συζητήσει τη πώληση που δεν ήταν τόσο δεν ήταν ευτελές, το, το, το αντίτιμο. Θα πω, γιατί αλλιώ δεν θα το πουλούσαμε. Ε, γιατί ήταν ένα project που, όπω είπε και ο Ρίτσαρτ, το μόνο πράγμα που είπε ο Ρίτσαρτ, ε, το ήθελε και η Wildman, το ήθελε και η Μπέτα. Οπότε είχαμε να διαλέξουμε ε, ποιο ήταν ο ιδανικότερο partner μα σε αυτό. Ευχαριστώ. Φένιο μου. Συμήρωση. Α, ναι, παρακαλώ. Στο. Ναι. Ε... Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα κατοχυρώνει απόλυτα τη δουλειά που κάνουν όσοι βρίσκονται δεξιά και αριστερά μου και του ορίζει παραγωγού. Γιατί λέει ο 21-21 ότι παραγωγό είναι αυτό που έχει τη διοικητική και την οικονομική ευθύνη για την παραγωγή ενό οπτικοακουστικού έργου. Εκεί που ξεκινά η παρεξήγηση είναι ότι πολλέ φορέ στι διοικήσει των καναλιών, κατά κύριο λόγο, βρίσκονται άνθρωποι που το, το γνωστικό του αντικείμενο και η αναβάθμιση τη σκέψη του σε σχέση με τον αιώνα που ζούνε δεν συνάδουν Δηλαδή θεωρούν ακόμα ότι αυτό που βάζει τα χρήματα είναι ο παραγωγό. Αυτό έχει τελειώσει στον προηγούμενο ανέ, στον 20 γιατί πλέον οι παραγωγέ έχουν τέτοια μεγέθη, είτε είναι κινηματογραφικέ, είτε είναι ε, με προορισμό την μικρή οθόνη, και μερικά μπορεί κάτι να συμβεί και με τη μεγάλη οθόνη και πάει λέγοντα. Αυτέ λοιπόν οι παραγωγέ χρειάζονται χρηματοδοτικέ πηγέ από πάρα πολλά σημεία που καμία εταιρεία και κανένα άνθρωπο δεν τα έχει. Ακόμα και τα μεγάλα στούντιο δεν τα έχουν τα λεφτά, τα αναζητούν από τράπεζε, από φάντσα, από οτιδήποτε. Αυτό το έργο λοιπόν που έχει τελειώσει, έρχεται να το τελειώσει σιγά σιγά και στην ελληνική επικράτεια η ίδια η ζωή. Γιατί αντιλαμβανόμενοι ότι όσο θα είμαστε εσωστρεφεί και κλεισμένοι στο καβούκι μα με περίπου 17 εκατομμύρια γλωσσική εμβέλεια, γιατί ναι, μεν είμαστε 10 εκατομμύρια, αλλά έχουμε και ε, του Κύπριου με τα 2 εκατομμύρια ελληνική γλώσσα, συν όλη τη διασπορά. Έτσι. Και δεν σκεφτόμαστε ότι οι Δανείοι με 7 εκατομμύρια γλωσσική εμβέλεια, συγγνώμη, σκίζουνε, και άρα δεν είναι το θέμα η γλώσσα ή η γλωσσική σου εμβέλεια, είναι η αντίληψή σου σε ποιον δίνει την εξουσία τη δημιουργικότητα, με ποιον τρόπο παρεμβαίνει, όχι κατά δήλωση δημιουργικά, αλλά στην ουσία δημιουργικά και πώ στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια οικονομικά. Είναι. <χει> είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό το όραμα που έχουμε όλοι από την οποιαδήποτε θέση είναι ο καθένα, αλλά πρέπει να δούμε και λίγο με διάβγεια πώ αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Είναι ανοιχτή ερώτηση σε όλου. Πώ θα μπορούσατε να βοηθηθείτε, εντάξει, τα χρήματα είναι πάντα η μονολεκτική απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Αλλά πώ μπορεί να γίνει η στρατηγική όλη λίγο πιο βοηθητική σε εσά, που κακά τα ψέματα τραβάτε το μεγαλύτερο ζόρι για να βγει κάτι. Η στρατηγική σε σχέση με τι. από τα κανάλια εννοεί, συγκεκριμένα για τι σειρέ, ή γενικά. Okay, εγώ, θα, εγώ θα το έθετα και γενικά για να δω και πώ σκέφτεστε και πώ κάτι θα απορρίψετε ή κάτι θα εγκρίνετε ακόμα και μέσα στο μυαλό σα για να. Τι, τι θα σας βοηθούσε για να πάει ένα project που ξεκινάει σαν ιδέα ενός δημιουργού και έρχεται στο δικό σας γραφείο, γρήγορα και ικανά, με ωραίες αξίες μπροστά. Χρόνο... Γιατί, τι, λείπει, τι λείπει δηλαδή στον Χρόνος λοιπόν. και χρήμα. Και, θα εκπαίδε, δύο. και εκπαίδευση. Και εκπαίδευση ε, στο και σενάριο, εκπαίδευση. Μα, με το ξεκινάμε Ναι, σε πολλούς τομείς. Αλλά θέλω να πω σε κάτι που να συμπληρώσω σε κάτι που είπε ο Στέλιο. Α πούμε, λέει ο Στέλιο. Εγώ έχω αποφασίσει ότι επενδύω μέσα από την εταιρεία μου, από τη διαφήμιση, τα ρίχνω εκεί. Σε ένα κουβά και τα επενδύω. Αντίστοιχα και εγώ δουλεύω, ξέρω εγώ, σε ένα σερβις και λέω, Ανά, αυτά τα λεφτά θα τα αφήσω εκεί. Αυτό δημιουργεί το χρήμα, δεν δημιουργεί το χρόνο. Και είναι και λίγο επίφοβο αυτό το δείγμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είχαμε δύο χρόνια πανδημία. Το θέμα είναι ότι έχουμε αρχίσει και τρέχουμε και όλο αυτό, το χάδι του δημιουργού στο σενάριό του, γιατί είχε 1,5 χρόνο να μπορεί να κάθεται και να, το, να κάνει μόνο αυτό, δεν θα υπάρχει. Ναι, εγώ πάντως πρέπει να πω ότι πριν από τουλάχιστον τρία χρόνια κάναμε μεγάλο development agreement με την Cosmote TV και κάναμε 19 project development μέσα από αυτό και τη χρηματοδότησε τη φάση του development. Το έχω κάνει και με το Star, με την ελεύθερη τηλεόραση και το έχω προτείνει και σε άλλα κανάλια που είναι ανοιχτά να κάνουμε co-development agreements. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μέθοδος πάει by the book. Όταν είσαι έτοιμος και θες συνεργασία, πά την προτείνει. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ δυναμική αγορά που όλα είναι στο τραπέζι και συζητιούνται. Δεν συμφωνώ ότι το σινεμά και τηλεόραση και η μεγάλη η μικρή οθόνη δεν έχουν διαφορά. Έχουν διαφορά. Είναι άλλη η γλώσσα, η σκηνοθετική, θα συζητήσουμε και με του συγγραφεί και με το σκηνοθέτη, κυρίω όταν αφορά πλατφόρμα ή μικρή οθόνη. και είναι άλλη συζήτηση που θα κάνουμε με το σινεμά. Εγώ το αντιμετωπίζω πάρα πολύ συχνά όταν έρχονται άνθρωποι από τηλεόραση τη να κάνουν σινεμά και πρέπει να εξηγήσει πολλά πράγματα που αλλάζουν και είναι διαφορετικά στη μεγάλη οθόνη. Και το ξέρετε καλά, και κριτική που γίνεται και όλα αυτά. Και έτσι είναι. Άρα, είναι μεγάλες οι διαφορέ και σημαντικές αρκεί να τι ξέρουμε. Ε, τώρα εμείς στρατηγικά και όπως έχουμε επιλέξει, για να καλύψω και αυτό, ε, κάνουμε κάθε χρόνο το Tan Pitching Days, να βγάλουμε και καινούργιους δημιουργούς, mm -hmm. και καινούριου ανθρώπου, ανθρώπους, να τους γνωρίσουμε, να τους δώσουμε και ευκαιρία και θα κάνουμε φέτος το δεύτερο, τον επόμενο Μάιο, να μπορεί ο κόσμος να σε μία πλατφόρμα που ανοίγει, να μας στείλει επεξεργασμένες προτάσεις. Έχουμε 7 με 8 readers που δουλεύουν για αυτό, το, για αυτό, το, project, τα παρουσιάζουν, έρχεται το industry που εύχομαι κάθε χρόνο να μεγαλώνει και αυτοί που ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν κάποια από αυτά τα project και να τα προχωρήσουν παραπέρα. Ωραία. Ακούω ότι ήρθε η ώρα να... Εκτό αν θέλεις κάτι να πεις, Σεφένια μου, Εγώ όχι. Απλά τίποτα. Ένα πολύ αστείο ήθελα να πω. Ότι το έχει, έχει... υπογράψει και ο development και δεν μιλάει τόση ώρα. Μα... μα μ αφήνει να είμαι η κακιά εκεί πέρα και η σκύλα. Όχι, αλλά έπρεπε να ακουστεί και να ξεκαθαριστεί. Και εγώ γιατί... να διορθώσω κάτι που πριν υπόθηκε και δεν ήταν σωστό και η κοσμοτέβαζε χρήματα στι ταινίε. Επειδή υπόθηκε μόνο για την ΕΡΤ, να το πούμε απλά κι αυτό. Ναι, 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 ναι. Μην του βγάλουμε παλιά, παλιά. Για να μην ξεχνάμε λίγο και την ιστορία, η πιο συνεπή στην τήρηση του 1,5% ήταν η Νόβα. Συγκρατούμε γιατί δεν είμαι με αυτή τη θέση εδώ. <laughs> 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 αλλά δαγκώνομαι ναι, αρκετή ώρα. <laughs> <ή, υπήρξε laughs> <και>, υπήρξαν, <laughs> υπήρξαν, υπήρξαν και χρονιές που ήταν πιο συνεπή από την ΕΡΤ. Για να τα ε, λέμε το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. <laughs> <laughs> αλλά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι με αυτό το καπέλο εδώ, οπότε δεν... <laughs> Είναι εδώ η Ρενέ η Μασαρά, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, ε, θέλουμε να πάρουμε τις δικές σας ερωτήσεις για να γίνει κάτι πιο γόνιμο και κάτι πιο άμεσο. Ποιος έχει κάποια ερώτηση? Η Ρενέ, <laughs> όχι. <laughs> <laughs> νομίζω ότι όλοι εσείς που κάνατε ερωτήσεις πριν κάθεστε εδώ τώρα. <laughs> <laughs> Να μην ανοίξει, με την... <laughs> μας... εμ, εμ, εμένα που με ενδιαφέρει πολύ το content. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα με ενδιαφέρει πολύ το content και πάντα θαύμαζα. Πράγματα που κάνανε στη, την τόλμη που είχαν στο εξωτερικό και πάντα λέω την HBO, γιατί η HBO νομίζω ήταν η πρώτη η οποία τολμούσε πράγματα που έλεγε: Δεν είναι δυνατόν να το βλέπω αυτό στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Ε, ήθελα να σα ρωτήσω αν αυτολογοκρίνεστε. Δηλαδή, αν σα έρχεται κάτι από ένα συνεργάτη και λέτε ενώ το θέλετε πάρα πολύ σαν θεατέ, σαν, σαν αυτό, πιστεύετε ότι δεν θα τσουλήσει στην Ελλάδα, δεν θα κάνει κάτι, και, και, και κρατιέστε πίσω. Ή λέτε, ξέρετε κάτι, το κοινό πραγματικά εκπαιδεύεται και θέλω να το κάνω. Εγώ νομίζω ότι είναι το ακριβώ αντίθετο. Η, η, θεματολογία και λε, λε, όχι πάλι μία από τα ίδια. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει το αντίθετο πρόβλημα. Θέλουμε νέα θεματολογία. Mm. Θέλουμε και το λέω ζώντα στην Κρήτη. Θέλουμε ματιέ έξω. Δηλαδή, και το μαέστρο είναι έξω από την Αθήνα. Έχουμε τι ιστορίε. Η Ελλάδα έχει τι ιστορίε. Διδάξαμε το, το, το κομμάτι αυτό. Έχουμε τι θεματικέ. Έχουμε έχουμε το... Πρέ, πρέπει να τι βγάλουμε προ τα έξω. Να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Να... Και το είπαν και στο, και στο international panel. Mm. Θέλουμε τι δικέ σα ιστορίε. Και στα ενεργειακά το χρειαζόμαστε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν ε, σκεφτόμασταν. Πώς θα ε, κάνουμε ε, intrigue τον Έλληνα θεατή να, να δει τις παραγωγές μας; Δεν θα είχαμε κάνει το Milky Way. Ναι. Όντως. Ναι, βεβαίως. Ναι. Εγώ ήθελα Α, να συμπληρώσω, συμπληρώσω μου μισό λεπτό. Ναι. Να συμπληρώσω αυτό που είπε η άνα. Ήθελα ότι μην ξεχνάμε ότι κάτω από το Netflix υπάρχει ε, η λέξη Originals. Mm -hmm. ε, και ότι στην Ελλάδα συνεχώς μιλάμε για το ποιοτικό, που δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι ποιοτικό. Και αυτό που μας είπαν και οι άνθρωποι στο πάνελ είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε και να κάνουμε ιστορίες και καινούριε ιδέες. Που δεν έχει σημασία ούτε με πόσα λεφτά θα κάνουμε, ούτε ποιοι παίζουν, ούτε αν θα πουληθεί ε, λίγο, αν θέλετε, πλησιάστε ναι. το μικρόφωνο. Ναι. Ναι. Α, ε, αυτό που λέω, λοιπόν, είναι ότι κάτω από το Netflix υπάρχει η λέξη «originals». Και ότι αυτό σημαίνει, αυτό που μας λέγανε και πριν στο πάνελ οι ξένοι οι συνεργάτες, ότι κάντε τις δικές σας ιστορίες και μιλάστε, μιλείτε για αυτά που θέλετε να πείτε. Εμείς συνεχώς μιλάμε για το ποιοτικό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς το προσδιορίζουμε και τι σημαίνει ποιοτικό. Ε, δεν μιλάμε ούτε για τους τοπιούς, δεν μιλάμε ούτε για τις ιστορίες. Πρέπει κάπως να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Οπότε, είναι, για να καταλάβω, είναι μια ερώτηση που απευθύνεστε. Θέλω να σου σε αυτό που λέει και η ah. Άννα: Ότι ah, okay. δεν υπάρχει μία συνταγή, δεν υπάρχει ένα πακέτο να συμφωνήσουμε okay. όλοι okay. ότι τόσα λεφτά θέλουμε, τόσα μα δίνει ο ΕΚΟΜΕ, έτσι προχωράμε. Να, να πάμε στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο, και να σκεφτούμε τι θέλουμε να έχουμε εμεί ω κουλτούρα και ω πολιτισμό, σύγχρονο πολιτισμό. Και θέλουμε απ όλα. Ανοίγεται μεγάλη η συζήτηση για το, για το τι θεωρούμε στην Ελλάδα πολιτισμό και τι είναι και σύγχρονο πολιτισμός διεθνώ. Είναι πολύ ντριγκαδόρκη η συζήτηση. Η Βαρβάρα είχε μια ερώτηση, η Δούκα εδώ. Είναι από το προηγούμενο πάνελ, αλλά δεν πειράζει. Ah. <laughs> ε, νομίζω ότι αυτό που λέει original εννοεί αυθεντικό. Ναι, αυθεντικό περιεχόμενο. Αυθεντικό ναι. περιεχόμενο. Και η ερώτησή μου είναι αν ξέρετε τι ποσοστό στι σειρέ αυτή τη στιγμή που υπάρχουν είναι από ξένε σειρέ adaptation και τι είναι original ελληνικό. Τι ποσοστό στα κανάλια, στις ναι, ναι, γνωρίζουμε. Πραγματικά, πραγματικά, ναι. Επίση όμω. Να πω εδώ. Ναι, αλλά... το... Α, ε, ο Διονύσης θα μα ε, και καταρχήν καταρχήν, πλατφόρμε και ελεύθερη τηλεόραση είναι διαφορετικά πράγματα. Στην ελεύθερη τηλεόραση, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά φορμάτια, ίσω είναι και η πλειοψηφία. Αλλά για έναν λόγο, η ελεύθερη τηλεόραση έχει πολύ συγκεκριμένο brief. Αυτά είναι τα κοινά μου, αυτό είναι ο στόχο μου, αυτό είναι ο ανταγωνισμό. Άρα, έχει μια στρατηγική επιλογή. Δεν είναι εύκολο πάντα στα originals να βρει ακριβώ αυτό που ψάχνει. Γι' αυτό και αναζητούν, γι' αυτό και πολλούνται τα format, σε όλε τι αγορέ. Ναι. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Είναι ναι. πολύ εύκολο. Έχουν ένα developed πράγμα που μπορεί να του καλύψει μια συγκεκριμένη ανάγκη και είναι πολύ λογικό να το επιλέξουν. Στι πλατφόρμες επιλέγουν κάτι που είναι πολύ πετυχημένο συνήθω σε κάποιε άλλε χώρε και γι' αυτό επιλέγουν να το κάνουν ένα remake όπως έκανε το Bridge, ο Antenna και έχει γίνει να. σε πάρα πολλές χώρες. Δεν σημαίνει τίποτα. Το μυστικό είναι πώς γίνεται το adaptation. Έχουμε δει πάρα πολλά adaptation που είναι καλύτερα ακόμα και από τα πρωτότυπα. Να, και ναι. το ανάποδο. Άρα, όλα τα πράγματα είναι πώς τα κάνεις. Σίγουρα, που αν και είναι ποιοι τα κάνουν, όχι, είναι άνθρωποι αλλά που είπαν και οι προηγούμενοι. Νομίζω ότι πρέπει να καταναλωθεί και ενέργεια στο να βγουν αυθεντικές ιστορίες Ελλήνων Ν, δηλαδή. Ναι, και να συμπληρώσω, αν πατήσω και στο ερώτημα, ενέργεια. νομίζω ότι εμείς δεν, όλοι που είμαστε εδώ, δεν, νομίζω ότι δεν θα βρεις κάποιον που αυτολογοκρίνεται καθόλου. Mm. καθόλου. Mm. Όμως υπάρχουν ε, συγγραφείς που αυτολογοκρίνονται. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί από αυτό το πράγμα, ενώ αυτή θα έπρεπε να είναι ακόμα πιο ανοιχτή. Να πω και κάτι ακόμα από το European Observatory. Στατιστικέ που βγήκανε μέσα στην κρίση, μέσα στον κορονοϊό, η Ελλάδα και η Πορτογαλία είχαν τι περισσότερε ώρε παραγωγή, όχι τίτλου. Ναι, ναι. ώρες. Και αυτό οφείλεται στι σαπουνόπερα, οφείλεται στα καθημερινά. Είμαστε από τι τελευταίε χώρε, οι οποίε έχουμε αυτή τη διάρκεια και τι επιζητεί ο κόσμο και τι παρακολουθεί και προχωράει. Γιατί το διεθνές φόρματ είναι διαφορετικό. Ναι. Και αυτό επίση είναι μια δυσκολία για τη συμπαραγωγή. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν ε, προσπαθούσα να κάνω συμπαραγωγή ένα υπέροχο βιβλίο που ήθελα να το κάνω με, την, με το Ισραήλ και με την Τουρκία πριν 10 χρόνια. Η Τουρκία ήθελε 100 επεισόδια των 90 λεπτών, το Ισραήλ ήθελε 8 επεισόδια των 50 λεπτών, η Ελλάδα ήθελε 26 επεισόδια των 45 λεπτών. Οπότε και το φορμά είναι ένα θέμα. Και είναι σημαντικό με τι πλατφόρμε ότι κάπω αυτό. <σομιλήλυντα> εξ, ακριβώ εξαφανίστηκε και μπορούμε πλέον να συζητάμε συμπαραγωγή. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό πριν 10 χρόνια. Γι' αυτό ακριβώ λέω ότι είναι άλλο θέμα η τηλεόραση όπω την ξέραμε παραδοσιακά τη δεκαετία του 80, α πούμε, 70 με 90, μέσω όρο το 80, και άλλο είναι αυτή η λογική που έρχεται σε μικρή οθόνη από τι πλατφόρμε. Έτσι. Έτσι, είχαμε παλιά την γραμμική μετάδοση που λέμε, δηλαδή την υποχρέωση για να δει κάτι να το δει την ώρα που μεταδίδεται. Σήμερα είμαστε στη μη γραμμική μετάδοση που σημαίνει ότι έξι επεισόδια, εγώ αν θέλω, τα βλέπω με τη λογική που βλέπω μια ταινία που δεν μπορεί να πεχθεί στο σινεμά γιατί είναι τόσε ώρε κάθομαι και μια μέρα και τη βλέπω. Ή το Σαββατοκύριακο που ξέρουμε όλοι κατά κοινή ομολογία ότι καθόμαστε και βλέπουμε μια σειρά του Netflix. Λοιπόν, αυτή είναι μια επανάσταση στην αφήγηση και στην παραγωγή. Ακριβώς αυτό θα πλησιάσει αυτό που είπα πριν, σινεμά, ε, μικρή οθόνη ή παλιά μοντέλα της τηλεόρασης. Έτσι. Είναι, ζούμε δηλαδή σε μια μεταβατική περίοδο που πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε τέσσερα χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν μικρές αίθουσες που θα τις νοικιάζεις, ας πούμε, για να δεις Τη σειρά και να έχει και την κοινωνική πλευρά, αν σκεφτεί κάποιο επιχειρηματικά ότι στην Ευρώπη θα λείπει αυτό. Ε, πόσο, θα, πόσο θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την αίθουσα που είναι άλλη διαδικασία θέαση μια ταινία, γιατί άλλο προσλαμβάνω ένα αστείο όταν κάθομαι στον καναπέ μόνο μου, και άλλο σε μια αίθουσα που ξαφνικά αρχίζουν όλοι και γελάνε και αισθάνεσαι αυτή την εφορία που κυκλοφορεί. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, αλλά σίγουρα το αισιόδοξο είναι ότι αφού ανεβαίνει η ανάγκη για περισσότερη κινούμενη εικόνα με ήχο ή και χωρί ήχο, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, τόσο ακριβώ δίνονται περισσότερε ευκαιρίε στου παραγωγού. Στου δημιουργού και πέφτουν και στεγανά. Δεν έχει σημασία αν είναι 10 λεπτά, όπω παλιά ήθελε η τηλεόραση, να είναι 45 ή 52, τον ντοκιμπατέρ κλπ. Το Netflix σήκωσε την πλατφόρμα και, το... και 10 λεπτά. Δεν υπάρχει πρόβλημα πια ορίου χρόνου, διάρκεια κλπ. Υπάρχει ελευθερία. <σχεστά> την ελευθερία αυτή λοιπόν καλούμαστε να τη διαχειριστούμε για να μην ξαναγίνει από ελευθερία δεσμά του Νομίζω ότι έβαλες μία τελεία σε αυτό. να πει. Όχι, όχι. όχι. Εγώ ήθελα κάτι Υιδισά να πω. Πάνω, πάνω, πάνω σε αυτό, ναι. ναι. <laughs> Ότι γενικά για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να αλλάξουμε mindset. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε mindset όλοι. Ακριβώ. Και εμεί οι ίδιοι, οι δημιουργοί, οι σταθμοί που είναι εκτό από εξαιρέσει, σε μια πιο παλιά εποχή έχουν μείνει. Γιατί έτσι είναι και διοικητικά. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι στο πάνελ που είναι όλοι. Καλοί συνεργάτες, να το πω κι αυτό, με δέρνετε μετά. Αλλά ξεκινάει από πάνω, πάντα. Καλός ή κακός, το κεφάλι ορίζει πολλά πράγματα σε σχέση με τη στρατηγική, αλλά και νομίζω πρέπει να αλλάξει mindset και το ίδιο του κοινό. Δηλαδή, είναι και εμεί και η σταθμή και η δημιουργή και το κοινό, για να μπορέσει να προχωρήσει και να πάει ένα παραπέρα. Το κοινό... Εγώ το πιστεύω το κοινό. Μιλάμε όμω για επιχειρήσει. Σαφέστατα. Επι... Αλλά μιλάμε για επιχειρήσει. Άρα, επιχειρησιακά σχέδια, business plan, αυτά που κάποτε τα αφορίζαμε, τώρα υπάρχουν και πρέπει να γίνουν και καλώ υπάρχουν. Και απλώ να, μην ξεχάσω ότι αυτό που. Θα μπορούσε κανεί να περιμένει το σινεμά, αλλά γίνεται ξαφνικά από την ελεύθερη τηλεόραση. Αυτό που ρώτησε η Βαρβάρα, ότι τα βιβλία. Καθημερινέ σειρέ, μεγάλε επιτυχίε βασίζονται σε βιβλία. Και είναι κάτι που η ελεύθερη τηλεόραση το έκανε και βγήκε μπροστά από όλου εμά που δεν βρήκαμε τόσο καλά βιβλία να κάνουμε. Και τα, βρήκε, τα ανακάλυψε η ελεύθερη τηλεόραση. Και εμεί στο σινεμά, ούτε λίγο στι μινι σειρέ μπορούμε. Να, ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ να κάνουμε αυτή την, την υπέρβαση. Αλλά να πω ότι είμαστε μια μικρή βιομηχανία, δεν είμαστε ακόμα μια βιοτεχνία, είμαστε οικοτεχνία. Όμως σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, αυτά που έρχονται από από τους Έλληνες σε αριογράφους έχουν εντυπωσιακή διαφορά χρόνο με το χρόνο και θεματικά, αυτά που λαμβάνουμε, αλλά και σε τεχνική του τρόπου γραφής και αυτό είναι εντυπωσιακό και πολύ αισιόδοξο. Ε, εγώ θέλω να συνδυάσω λίγο όλα αυτά που είπατε. Ναι, είμαστε μια οικοτεχνία. Μάλιστα, κάποιο όταν, είπε, όταν είπες να αλλάξουμε mindset, κάποιο είπε από εδώ δεν θα μας αφήσουν. Yeah. Υπάρχει πάντα αυτή πάλι, νομίζω, στην Ελλάδα, ότι αχ, αυτά θέλει το κοινό ή αυτό δεν θα περάσει ποτέ. Εμείς νομίζω ότι μιλάμε Υπάρχει ένα τεράστιο ταλέντο δημιουργικό στην Ελλάδα και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποδειχθεί ικανοί, στο... ξεκινώντα και από τον κινηματογραφικό χώρο και βλέποντα την επιτυχία που έκανε το... το ελληνικό σινεμά στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι το μοναδικό mindset είναι να προχωράμε μπροστά και να κάνουμε τη δουλειά μα έτσι όπω τη θέλουμε και με τι αξίε που πιστεύουμε εμεί ότι μπορούμε να την κάνουμε. Και το κοινό θα ακολουθήσει. Είμαι σίγουρη σε αυτό. Με αυτό τελειώνουμε. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. πολύ που ήσασταν εδώ.